Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα από αρκετά εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με post-game σχόλια για τον φιλικό αγώνα Ολυμπιακό Σταντάρ Λιέγης που έλεξε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στη Μαρμπέγια της Ισπανίας τελικό αποτέλεσμα 3-3 ισοπαλία. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο Αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθρο σαν και σένα. Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί προετοιμασία, χωρί πρόβα. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδο και παράξενου. Επίση είναι και η αστρονομία, έτσι, η οποία είναι μια τρομερή, θα έλεγα, επιστήμη. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο-κοινοποίηση. Αλλά και το καμπανάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, του εκτιμώ. Ο Ολυμπιακό, λοιπόν, έδειξε και θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου. Είναι μεγάλη ομάδα, αρκετά έτσι στη χώρα τη. Καμία σχέση με την Horris Town με την οποία παίξαμε τι προάλλε και νικήσαμε εύκολα και μάλιστα χωρίς να μας κάνει φάση εκείνη η ομάδα. Εδώ βέβαια από τη μία η άμυνα προβλημάτισε, όπως και η απόδοση ορισμένων παιχτών, γνωστή είναι. Από την άλλη όμως μας ευχαρίστησε το γεγονός ότι είδαμε το Μαρσέλο να δίνει assists, να προσφέρει έστω κάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία του. Βέβαια τον καλύπτανε και οι συμπαίχτε του ανασταλτικά, προφανώς με εντολή του Μίτσελ, του προπονητή, Βέβαια ο ίδιο έχει δώσει το λόγο του. Απέναντι στο Μίτσελ του λέει: Ξέρει κάτι, εγώ θα προσπαθήσω να επανέλθω, να αφορμαριστώ κτλ. Μακάρι, ήδη φαίνεται με το μάτι, δηλαδή με γυμνό μάτι τώρα ότι κάτι ψηλό έχει χάσει. Όχι μόνο γραμμάριο, είπαμε. Οπότε αναμένουμε ακόμη περισσότερα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και πάσα έχει και σέντρα έχει. Εγώ να πω και κάτι άλλο, ένα ε, προσθέσω. Έχει ακόμη και γκολ, τελείωμα φάσεων. Αν βρεθεί δηλαδή σε θέση βολή ο Μαρσέλο, στο έχει κολλήσει, στο έχει βάλει γκολ. Δεν το συζητάμε. Ο καλό Μαρσέλο, έτσι, εκ των κορυφαίων αριστερών back τη ιστορία του ποδοσφαίρου. Απλά δεν μπορεί να τρέξει ακόμη όσο θα έπρεπε ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ψυλοανεβαίνει όμω αργά-αργά, ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και να στεγνώσει. Άμα στεγνώσει, θα μα βοηθήσει πάρα πολύ και δεν θα χρειαστεί να αποκτήσουμε αριστερό back. Θα είμαστε καλυμμένοι εκεί θα πάρει τη φανέλα στο σπίτι. Μετά ξέρει τι θα γίνει, έτσι. Δεν θα χρειαστεί να βλέπουμε ρε Έδειξε και ο Λαραμπί την κλάση του, εννοείται, με το που μπήκε και ο Χάμε. Γενικά, όσοι μιλάνε στην μπάλα, φαίνεται. Ε, ναι, τώρα εντάξει. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε πείραμα ο προπονητή ο Μίτσελ παίζοντα χωρί επιθετικό στην ουσία. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι δεν κάνει να παίζει τώρα με τον Μπιέλ μπροστά. Κάποιοι εδώ στο κανάλι το λέγανε πριν από μερικού μήνε, κάνα δυο από ό,τι θυμάμαι. Να παίξει ο Μπιέλ Μίτι μύτη μόνο του μπροστά. Και του είχα εξηγήσει: Δεν γίνονται αυτά, δεν είναι Ολυμπιακό Κοπενχάγη. Ορίστε, τον είδε και λίγο τώρα, δεν κάνει για εκεί. Δεκάρι ο άνθρωπο με το ζόρι να τον βαφτίσουν έξω αριστερά, έξω δεξιά και επιθετικό τώρα. Βάλε και το γεγονό ότι τον εμβυλά τον βαφτίζει κεντρικό πιστοφύλακα. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πώ το λένε. Έχει ανάγκη, ορίστε, χτύπησε και το παιδί ο Ντόι, ο οποίο για μένα είναι καλύτερο του Ρέτσου, δεν υπάρχει σύγκριση. Τον οποίο ο Ρέτσο τον αγοράσανε τώρα, αναγκαστικά ήταν και οι οψιόν αυτή. Τι να πει, εντάξει, θα ήθελα κάτι καλύτερο προσωπικά στι θέσει αυτέ, έτσι, τη άμυνα. Για πάγκο, εντάξει, λόγω ακαδημία και αυτά, σαν τον Ανδρούτσο, να και το Ρέτσο, είναι και παρέα, είναι και φιλαράκια. Τι να πω τώρα, εντάξει. Καλό για τη λίστα τη Ευρώπη. Όταν είναι να δηλώσει με το καλό. Από του χρόνου θέλω να πιστεύω Champions League. Εν πάση περιπτώσει, για να πάμε να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τον αγώνα. Με χρονολογική σειρά, έτσι όπω τα έχω συγκρατήσει. Αλλά και για άτομα τα οποία δεν έχουν δει τον αγώνα, είτε δεν μπορέσαν, είτε προτιμήσαν το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά. Στο οποίο, μάλιστα, δεύτερο ημίχρονο, εκεί ήταν που παίχτηκε ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ήμουνα προσωπικά με την οδοντογλυφίδα στα μάτια. Στο ένα και στο άλλο μάτι, βέβαια. Για να μείνω ξύπνιο. Γλάρωνε εκεί, σου λέω. Αλλά στο δεύτερο, εντάξει, είπαμε. Μπήκαν μέσα παίχτε με ποιότητα. Ξαναλέω ποιοι. Ο Ελαραμπί, ο Μαρσέλο, ακόμη αλλά και ο Χάμε Ροντρίγε και κάτι ψηλό είδαμε. Ο Μπακαμπού τελείωσε και μια φάση. Εντάξει, μια στι τρει πάλι. Κλασικά, τα δικά του. Ο Ολυμπιακός στην αρχή ξεκίνησε με πασχαλάκι κάτω από το τέρμα. Το Μολδαβό το ωραίο καριστερό back, δεξί back βρουσάι. Ντόι Ρέτσος, έτσι, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Εμβιλά με τον Κασάμι εκεί στο κέντρο, στον άξονα, με τον ναγκιμπο λίγο πιο μπροστά τους, έξω δεξιά Γκάι έξω αριστερά Μασούρας και μπροστά αμύτη ο Πεμπιέλ, εντάξει, έβγαινε και λίγο προς τα αριστερά, λίγο προς τα πίσω γυρνούσε, γενικά δεν ήταν η θέση του αυτή του ανθρώπου, δεν φταίει και ο ίδιο. Και έπαιζε μάλιστα σε μέρη τα οποία τα γνωρίζει. Έχει κάνει και αυτό γρανάδα, όπω και λαραμπί, έτσι, που είναι εκεί κοντά στη Μαρμπέγια. Εν τω μεταξύ είχε πάλι συννεφιά εκεί κάτω. Μιλάμε τώρα για νότια Ισπανία, που σπανίζει αυτό το πράγμα. Έλα όμω που είχε, εντάξει, για 10 λεπτά στον αγώνα μετά, εντάξει. Λιακάδα, τρελή. Κωνσταντίνο Λαήφη, έτσι, ο Κύπριο, 29 ετών, αρχηγό παρακαλώ τη Σταντάρ Λιέγη, δικό μα, έτσι, τον είχαμε αγοράσει, τον δώσαμε εκεί ιδανικό. Τον απέκτησαν αυτή με κανονική μεταγραφή μετά. Είχαν δώσει νομίζω γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, τίποτα. Καλό παίκτη, καλό αμυντικό. Έχει ποιότητα. Να τον είχαμε τώρα, καλό θα ήταν. Από αυτού που έχουμε ήδη τώρα, νομίζω μια χαρά. Χάθηκε αυτό ο παίκτη, τέλο πάντων. Στο τρίτο λεπτό είχαμε θυμάμαι μια ακίνδυνη κεφαλιά από πλευρά Βέλγων. Εύκολα μπλόκαρε ο Πασχαλάκη. Μετά πήγε να συνδυαστεί με τα κουνάκια ωραία πτσουκάν επιτυχώ. Με συμπέχτη του, Εντάξει, αυτά θα τα έχει δει τώρα από τον Μαρσέλο στην προπόνηση και προσπαθεί να τα κάνει, αλλά δεν το έχει. Άμα δεν το έχει γενικά, έτσι πάει. Να πω επίση ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που επιστρέφει ο Βαλμποενά στη δράση. Έτσι. Πάτησε χορτάρι λίγο, γυμνάζεται. Θα επιστρέψει και τον πιστεύω πάρα πολύ. Να προσφέρει και αυτό, βεβαίω. Ποιότητα, χαϊδεύει την μπάλα, τη μιλάει. Τέτοιου θέλουμε στον Ολυμπιακό. Έτσι, και παθιασμένου. Εντωμεταξύ, η μεταξύ, στα Ντάρλι ήταν με τρεις πίσω, στο πρώτο ημίχρονο θυμάμαι. Έβγαλε και κάθε την παλιά τρύπα ο Λαΐφης, αλλά ο συμπέχτη του θυμάμαι ήταν σε θέση offside. Μετά λάθο μεταβίβαση ο Αγκιμπού, ο οποίος ε, τροφοδοτήθηκε ωραία, με τη μία από τον Εμβιλά, στο 7ο λεπτό. Α, είχαν και τον Τσίμιροτ αυτή τη Ντάρλι Ο πρώην του Πάοκ, έτσι, καλό χαφάκι και το γεγονό ότι είναι καλό παίχτη αποδεικνύεται περίτρανα από το ότι πήρε μεταγραφή, έφυγε από Ελλάδα. Ε, βέβαια. Στο ένα το λεπτό ο Γκάι Ροδρίγε δεν μπόρεσε να βρει τον Μπιέλ σε θέση έτσι, κεντρικού επιθετικού. Στο 10ο λεπτό βγήκε έτσι και ο ήλιο, ξαναλέω, από ό,τι θυμάμαι. Στο έντεκα μακρινό σουτάκι του Ισραηλινού του Ντάβιντα, 21 ετών, έξω και επιθετικό γκολτζή. Αυτόν έπρεπε να φέρει εσύ τι ασχολήθηκε με το Λάιντνερ, ορίστε. Ντάβιντα. Ισραήλ. Χάπολ Τελαβίβ. Πολλά γκολ πέταγε. Τρομερό, τρομερό παίχτη, μ' άρεσε. Με αριστερό πόδι να συγκλίνει, να κάνει, να δείχνει. Φαρμακερό, έτσι. Στο πόδι, στο κάνει γκολ. Μετά στο 12 ο Μπιέλ ντρίμπλαρε ωραία και δοκίμασε να πηλήσει από μακριά, ψηλά, out μπάλα. Εντάξει, είναι και είπαμε το γεγονό ότι δεν είναι η φυσική του θέση. Ήταν ολομόναχο εκεί, ακίνδυνο, τίποτα. Στο 15 ο Μασούρα προσπάθησε να τριμπλάρει, αλλά κόπηκε εύκολα από το Λαΐφι. Στο 17 ο Κασάμι, ο Αγκιμπού αλλά και ο Ρέαπτσουκ συνδυάστηκαν ωραία. Αλλά εντάξει, μετά η ομάδα κέρδισε corner, το πρώτο τη, χάρη στον Ρέαπτσουκ, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Στο 18 ο Μασούρα έχασε άλλο ένα τέτα που όμω έτσι κι αλλιώ ήταν από θέση offside, οπότε δεν μετράει. Εντάξει, είναι στο να βγαίνει offside, αλλά και στο να χάνει τα τέ τελευταία ο Μασούρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, στο 19 η Σταντάρ Λιέγη με τη δεύτερη προσπάθεια του Ισραηλινού, του Ντάβιντα, με το καλό του αριστερό πόδι, όπω προείπα, την έστειλε στη δεξιά γωνία του Πασχαλάκη για το 0-1. Εκεί όρθιο ο Πασχαλάκη, άγαλμα. Εντάξει, δεν είχε ορατότητα. Δεν είδε από πού του ήρθε η μπάλα. Έτσι να το πούμε και αυτό. Δεν φταίει δηλαδή. Μετά, ενώ ο Μασούρα ε, βλέπει τον Κασάμι να μαρκάρεται από τον αντίπαλό του. Τίποτα, του έδωσε την μπάλα παρόλα αυτά. Δηλαδή τον εκθέτει εκεί είναι λάθο. Όπου να είναι, δηλαδή δίνει. Όπου, όπου. Μετά, στο 22, κακή κεφαλιά βρουσάει, προ τα πίσω. Ο Γιαννή ο αντίπαλο πλάσαρε, αλλά δεν ήταν καλό ευτυχώ. Μπλόκαρε ο Πασχαλάκη εύκολα. Αργό ο Κασάμι, εντάξει, το έχω ξαναπεί. Αλλά τουλάχιστον είναι μάχημο. Έκανε ένα ωραίο τάκλεν εκεί, έτσι στο 24 κόβοντα επικίνδυνη διείσδηση του αντιπάλου. Που ο Κασάμι ξέρει και μπάλα, έτσι. Και πάσα και όλα. Απλά είναι λίγο αργό, εντάξει. Τι να κάνω, μην είναι βαρύ. Έτσι είναι το σκαρί του. Στο 25 ο Ντάβιντα μοίρασε μια σακούλα εκεί στο Ρέτσο. Ευτυχώ όμω δεν έγινε κάτι παραπάνω, κάτι πιο επικίνδυνο. Ξαναλέω, αυτό μ' άρεσε πολύ, αλλά και ο Αμερικανό, το δεξί back, μ' άρεσε. Ονόματι Φάση. Αυτό Φάση λέγεται. Τον λέει Φωσέ ο άλλο που μιλάει. Εντάξει, τι ξέρει αυτό τώρα. Κρίμα. Άκου Φωσέ. Σιγά μην είναι και Χωσέ. Μετά ο Μασούρα το 27 το τράβηξε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αλλά ο τερματοφύλακα ο αντίπαλο μπλόκαρε εύκολα. Στο 30 ο Γκάρι Ροδρίγε είχε την καλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Σούτερ ευθύβολα από μέσα δεξιά δυνατά. Αλλά ο τερματοφύλακα την έστειλε corner. Ψηλό αυτό θυμάμαι. Άνετα το είχε. Μετά τίποτα. Ανεκμετάλλευτο το κόρνο και αυτό. Στο 32 ο Αγκιμπού δυνατή πάσα προς το Μασούρα, χάθηκε και αυτή η ευκαιρία, έτσι για να απειλήσει η ομάδα μας. Μετά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της βέλγικης ομάδας ανατράπηκε ο Αγκιμπού τίποτα ο διαιτητής, εντάξει τραγικός ήταν, αλλά φιλικός αγώνας τώρα τι να πεις, νεαρός ο διαιτητής, άπειρος. Στο 35 εκτέλεση φάου του Μπιέλ, το οποίο είχε κερδίσει ο Μασούρας, προβολή Κασάμι πάνω στον τερματοφύλακα η μπάλα. Στο 36 ο Ρέτσο έκοψε αντίπαλο καθαρά στη μεγάλη μας περιοχή, βέβαια στη Super League 1 της Ελλάδος, θα είχε καταλογιστεί η πέναλτη, έτσι, εννοείται. Μετά, στο 39 θυμάμαι, τραυμάτισε ένας Κροάτης αντίπαλος τον Ντόι, αυτό μας έλειπε, κούτσα κούτσα αποχώρησε το παιδί από τον αγωνιστικό χώρο, ψυκτικό εκεί, τι να βοηθήσει, τίποτα, δυστυχώ. θα δούμε τώρα. Στο 42 ο Μπουχαλάκη στη θέση του Ντόι και έτσι έγινε η μετατόπιση του εμβιλά, Πήγε πίσω δίδυμο με Ρέτσο και με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, Χάμε μέσα, Ελαραμπή μέσα, Σαμασέκου μέσα, θυμάμαι, έξω Γκάρι Ροδρίγε, Πεμπιέλ και Παϊτίμ Καζάμι. Στο 46 καλή προσπάθεια του Αγκιμπού, δεν βρήκε όμω η παίκτη η συρτή του Σέντρα. Στο 48 έδωσε πάσα ο Μπουχαλάκη στο Μασούρα. Αλλά μετά ο Μασούρα το κατέστρεψε δυστυχώ, δίνοντα κακή πάσα προ τον Αλαραμπή που θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Γαλλό Μαροκινό εκτελεστή. Εντάξει, είχε μπει και ο Ζέγκο Νάγκο εντωμεταξύ με το ημίχρονο, με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Στο 51 φάουλ τράβηγμα πάνω στο Μασούρα, δεν δόθηκε από το διαιτητή. Στο 52 ο Σαμασέκου πούλησε μπάλα στο χώρο του κέντρου. Στο 54 ο ο αντίπαλο, πρόλαβε τον Αραμπί. Έτσι μετά από σέντρο του Βρουσάη, Συρτή. γενικά το δοκιμάζει αυτό ο Βρουσάη, έχει εντολή από τον Μίτσελ. Καλά κάνει. Το Έτσι μπήκε και γκολ μετά. Στο 55 ο Πασχαλάκης απέκουσε με το πόδι προσπάθεια αντιπάλου. Ωραίο εκεί. Στο 58 ο Βρουσάη αγνώρισε συμπέχτη. Το Μασούρα νομίζω, ορθός για μένα. Πέρασε κανένα δύο-τρει αντιπάλου. Έκανε σιρτή σέντρα πλασέ από τον Αραμπί για το 1-1. Μετά ο Ζένκο στο 59 ανέτρεψε σκληρά το Σαμασέκου τόσο σκληρά που μάλιστα έφαγε και κίτρινη κάρτα και μιλάμε τώρα για φιλικό αγώνα. Εντάξει. Στο 61, μέσα Κρίστενσεν, Φορτούνη, Μαρσέλο, Καλογερόπουλο, Αντρούτσο, Μπακαμπού και έξω θυμάμαι Μασούρα, βρουσάι, Μπασχαλάκη, Ρέτσο, Ρέαπτσουκ και Αγκυμπού. Μετά, στο 64, σέντρα χαμηλή από την πλευρά του Μαρσέλο, τα κουνάκι ο Ιω, ή όιο, πώ λέγεται αυτό, δεν θυμάμαι, όιο μάλλον, για το 1-2 υπέρ τη ε, βελγική ομάδα. Εν τω μεταξύ, ο Μπακαμπού φυσικά ήταν μύτη και ο Αραμπί έξω αριστερά, μπροστά από τον Μαρσέλο. Να τον καλύπτει ο να βοηθάει και γενικά βοηθούσε και η άμυνα πίσω. Ο κεντρικό αμυντικό ε, βοηθούσε ανασταλτικά τον Μαρσέλο. Γενικά πολύ soft ο Φορτούνη, σε μια κόντρα με αντίπαλο, δεν μπόρεσε να το αποσπάσει την μπάλα, Ούτε καν να τον ανατρέψει. Τα έχουμε ξαναπεί. Μετά ο Μπακαμπού στο 66 αντεπίθεση. Ανατράπηκε από πίσω. Τίποτα ο διαιτητή εκεί. Ό,τι να είναι. Αραμπή και Φορτούνη συνδυάστηκαν στο 69. Ωραία. Έγινε σέντρα του Φορτούνη προ τον Μπακαμπού. Αλλά ο Γαλλοκογκολέζο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα τη Ταντάρ. Στο 72. Ωραία σέντρα Μαρσέλο. Όμω δυστυχώ ήταν σε θέση offside ο Αραμπή. Γενικά εντάξει, ξέρει μπάλο ο Μαρσέλο, δεν χρειάζεται να το, το πω εγώ αυτό. Στο 74 αραμπί στο Μαρσέλο, ο Βραζιλιάνο ωραία πάσα προ τον Μπακαμπού, ο οποίο επιτέλου τελείωσε σωστά μια φάση για το 2-2. Πλασεδάκι στην αριστερή γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα. Στο 76 σέντρα Μαρσέλο, κεφαλιά ο για το 2-3. Μιλάμε τώρα για σέντρα Μαρσέλο ακριβία, έτσι. Πολύ ωραία, υποδειγματική. Για σεμινάριο. Στο 81 γύρισε αριστερό back ο Αραμπί για να βοηθήσει ανασταλτικά. Στο 83 χάμε ωραία βολίδα φαλτσαριστή έξω από τη μεγάλη περιοχή. Απέκρουσε ο τεματοφύλακα. Ε, και μετά ήρθε η μπάλα στον Μπακαμπού, ο οποίο δεν μπόρεσε να κοντρολάρει σωστά για να σκοράρει. Τίποτα. Τον κέρδισε ο τεματοφύλακα. Στο ίδιο λεπτό Αραμπί καθυστέρησε να σουτάρει και κόπηκε από δύο αντιπάλου. Επειδή είχε ψηλοσκάσει λόγω του ότι βοηθούσε ανασταλτικά και τέτοια, Εντάξει, γενικά όμω ωραίε πασέ, ωραία κοντρόλ εκεί, εντάξει. Μιλάμε τώρα για λαραμπή, μόνο σεβασμό για τον μάγκα. Στο 84 έχασε την κατοχή τη μπάλα ο Φορτούνη. Αντεπίθεση του Ντράγκους, τη Ταντάρ, δοκίμασε αλλά να νικήσει το Κρίστενσεν, αλλά η μπάλα πήγε έξω. Μετά θυμάμαι ένα λεπτό αργότερα, στο 85, κεφαλιά ο Ντράγκους πάλι, αλλά στην αγκαλιά του Κρίστενσεν η μπάλα, Έκανε και μια λάθο πάσα ο Μαρσέλο, θυμάμαι. Άνθρωπο είναι αλίμονο. Ανασταλτικά τον καλύπτανε, έτσι ξαναλέω. Και είναι ωραίο που βλέπει γήπεδο γενικά με το που παίρνει την μπάλα. Εντάξει, αστέκεται κιόλα, θα σου βγάλει μπαλιά πάσα ωραία. Ακριβία, δεν παίζει. Σε αυτά περιμένουμε πολλά από εκείνον, εννοείται. Είπαμε, λίγο το τρέξιμο αυτά, τι λίγο, εντάξει. Να φτιάξει εκεί σώμα και τρέξιμο, α πω εγώ μετά. Ξαναλέω, δεν θα χρειάζεσαι αριστερό μπακ που φωνάζουμε όλε και όλοι. Μετά όμω το 90, ο Όιο πάλι, δεύτερο γκολ και αυτό και ο Αραμπί, έτσι. Σέντρα του Τσανάκ, του αντιπάλου, εκεί από έξω αριστερά. Ο Αντρούτσο δεν μπόρεσε να τον κόψει, εννοείται. Δεν είναι καλό ανασταλτικά ο Αντρούτσο, τα έχω ξαναπεί. Καλογερόπουλο ούτε και αυτό μπόρεσε να αντιδράσει. Πλασέ ο μικρό, έτσι, με καταγωγή από την Αφρική, τρομερό για το 3-3. Και έτσι εντάξει, τελείωσε κάπω ο αγώνα. Πήγε και άτομο του τεχνικού επιτελείου να βγάλει φωτογραφία με τον Μαρσέλο. selfie ξέρει τώρα. Δεν του χάλασε εννοείται χατήρι ο Βραζιλιάνο. Καλό παιδί, γάρ. Για πάμε όμω και σε σχόλια δικά σα. Ξεκινώντα από την Πέγκι Ντάνου, από κυρία φυσικά εννοείται, η οποία λέει ότι το Μαντσίνη λέει τον χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να πάρουμε τέτοιο παίχτη, λέει. Εγώ συμφωνώ. Από αυτού που έχουμε, μια χαρά. Για τον πάγκο, καλύτερα. Τώρα δεν είναι ούτε πάγκο ο bowler. Δεν υπάρχουν αυτοί. Μετά, Tario. Κρατήσαμε λέει τον Έλληνα Ρούντιγκερ, τον uh, Ρέτσο. Ε, ναι, δυστυχώ έτσι πάει. Α φέρουμε λέει και τον Νικολάου, με μανθάτη ξέρω εγώ, extreme. Να το σηκώσουμε όπω λέει και ο εκπρόσωπό μα ο Κριστιαν. Μου στέλνει respect για τον dedication όσον αφορά εδώ την εκπομπή. Και να λέω την αλήθεια. Βεβαίω θα τη λέω, σε ευχαριστώ. Biggin μου λέει ότι είμαι πνοή καθαρού αέρα όσον αφορά την εκπομπή. Το ευχαριστώ αυτό στο οφείλω. Για τον καλό λόγο μετά πάνω ζιές, όποιος δεν γουστάρει να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού δεν έχει θέση στην ομάδα, σαφώς. Όπως ο Ουιτζο, όπως ο bowler ο Σκάρπα, ε βέβαια. Και λέει ότι ο Ροντινέ ήρθε λόγο Μαρσέλο. Μάλιστα. Θα τον δούμε κι αυτόν. Θα τα πούμε στη συνέχεια τα περαιτέρω. Δημήτριος Σωτηρόπουλος Εντάξει, λέει ότι ο Ολυμπιακό χειρότερο δεν θα γίνει μετά τη διακοπή. Αντιθέτω, πιστεύει να δει βελτίωση. Καλύτερε μεταγραφέ και το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη του, το πάθο. Μετά, δήμος και Καμελάτ. Συμφωνεί ότι θα πρέπει να παίζουν μαζί ελαραμπί μπακαμπού. Βεβαίω, γιατί όχι. Αλλά δεν του βάζει, λέει, επειδή δεν έχει κάποιον εφεδρικό από πίσω του. Εντάξει, σα φέρει. Έτσι δεν είναι. Α φέρουνε τώρα. Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Ουι Τζο λόγω ότι εντάξει είναι άμπαλο, δεν βάζει γκολ με τίποτα και δεν κάνει τίποτα γενικά, είναι αδιάφορο. Έτσι. Και ο Αμπουμπακάρο, ο οποίο έχει τελειώσει τώρα λόγω χαρακτήρα. Χριστί. Κρίμα λέει για τι ΗΠΑ που αποκλείστηκαν από την Ολλανδία. Εντάξει, φταίει ο προπονητή εκεί ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο άλλο ο Φανχάλ, κορόιδο είναι. Περίμενε. Αυτό έκανε. Περίμενε αντεπίθεση γκολ. Αντεπίθεση γκολ το ίδιο. 0-2 τέλο. Άρα ο προπονητή είναι το πρόβλημα και εντάξει. Και επιλογέ παικτών. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται να μην παίζει τώρα με επιθετικό. Χρειάζεται επιθετικό. Και αμυντικοί υπάρχουν άλλοι καλύτεροι. Αλλά δεν του επιλέγει. Αυτό το πάει με συμφέρον τώρα. Να προωθεί παίχτε από τη Λίγκα, το Major League Soccer και το MLS. Δεν τα γουστάω αυτά. Για μένα πρέπει να αντικατασταθεί ο προπονητή ο οποίο έχει παίξει και στην εθνική, ε, παλιά. Το 6 θυμάμαι. Α, στον Burhalter τη πλάκα ε, προπονητή. Coach Zach, Wisconsin, USA. Αυτό ακριβώ πιστεύει και ο Coach Zach, ότι ο Φανχάλ έκανε τη διαφορά, σαφέστατα. Βάλε όμω και την τεχνική κατάρτιση. Βεβαίω, των Ολλανδών, σίγουρα. Ε, ναι, τώρα εντάξει, η Dumfries είναι φοβερό, ειδικά. Μετά, Βασίλη λέει ότι οι εκπομπέ είναι επίπεδου, λέει, και προσωπικά όταν βλέπει άρθρα στο ίντερνετ που λένε ότι κάποιο πρόκειται να έρθει ή να φύγει, δεν τα ανοίγει καν. Λέει γιατί ξέρει πω αν είναι κάτι έγκυρο και αληθέ θα τα ακούσει από εδώ από μένα. Με ετοιμά πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Παντελή σκληρό. Καλησπερίζει και εύχεται τα καλύτερα και καλέ γιορτέ σε όλε και όλου. Αντευχόμαστε. Τζορτ Κεφαλά. Μεγαλύτερη αποξίωση, λέει, για μια ομάδα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο την ακολουθεί πιστά 58 χρόνια και τώρα πλέον δεν ενδιαφέρεται καν για το πότε παίζει και με ποιον παίζει κλπ. Εντάξει, παρακάτω. Αλέξανδρος Πρίτζιος. Συμφωνεί μαζί μου όσον αφορά τον Κασάμι ότι φαίνεται διαφορετικός, πιο στεγνός, μυϊκά κιλά αυτά και ο Μαρσέλο λέει φαίνεται να χάνει λίγα κιλά. Έτσι βλέπω κι εγώ λίγο, αλλά θέλει χρόνο είπαμε. Και σεβασμό στο Μέγα Ελαραμπή, ο καλύτερος ξένος που είχαμε ποτέ επιθετικός βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει άλλο. ή γράψει ιστορία. Και τον βρίζουν Ολυμπιακοί, για μένα δεν είναι Ολυμπιακοί. Έτσι. Και δεν ξέρω να σκέφτονται. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Τόση ανομαλία βλέπει. Ο άλλο σκοτώνει την κοπέλα του, ο άλλο βιάζει, κάνει. Βλέπει τι γίνεται στον κόσμο. Άρα τι απόψει να έχουν. Κατάλαβε τι γίνεται. Έχει τρελαθεί ο κόσμο. Μάκι 72. Μου λέει μπράβο, έτσι είναι από Midtown Manhattan, New York City, USA, which is my hometown. μπράβο ε, μου λέει για τα εύστοχα σχόλια Θεατρική παράσταση από διεθνή παίχτη της πλάκας. Εννοεί ένα παίχτη από την άλλη πλευρά. Έτσι, στην αντίπαλη ομάδα. Ξέρουμε ποιον. Που τον έχουν και στην εθνική, χωρίς λόγο. Γιάννης Τυροβόλης. Πήγε ο Σκάρπαν, Νόριγχαμ Φόρεστ. Εντάξει, γνωστό. Εντάξει. Άσε του δημοσιογράφου να λένε. Εγώ τα έλεγα από εδώ ότι δεν πρόκειται να πατήσει εδώ πέρα. Τώρα και καλά λέει: Κοιτάει παίχτε από το παγκόσμιο κύπελο Ολυμπιακό. Πάει και ο Δεκέμβρη λέει: Εντάξει, τώρα μπήκε, αλλά θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Πάνε να βαφτίσουν λέει, τον Μπιέλ και το Φορτούνι για τα φτερά. Έτσι πάει, αλλά δυστυχώ αυτό δεν θα βγει καλό. Αγόρασαν και το Ρέτσο και μετά τον παρουσιάζουν ω υπερπαίχτη. Κάτι γνωστή παπαγάλη λέει. Εντάξει, κατάλαβα. Άμα δεν σα αρέσουν αυτά που λένε, κακώ του ακούτε και του στηρίζετε. Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν ακούω. Μου είπαν εμένα ποιο παπαγάλο είναι και ξέρω για ποιον λε. Γιατί είναι πολλοί από αυτού, έτσι, οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Είναι οι χειρότεροι δημοσιογράφοι. Αυτοί που είναι του Ολυμπιακού, όχι όλοι του όλοι. Έτσι. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Οι 8 στου 10. Μη σου πω οι 8,5. Μετά πάνω πάνω. Συμφωνεί μαζί μου όσον αφορά τη φάση του Άβυλα με τον Παναθναϊκό. Ε, εντάξει, δεν υπήρχε κάτι μεμπτό, ναι. Κακή εκτίμηση τη φάση. Ε, εντάξει, εγκληματία είναι. Τόσα λάθη έχει κάνει ο Άβυλα όσο έπαιζε τον Ολυμπιακό. Α πάει τώρα στην Πολωνία, ορίστε. Έχω μάθει ότι τον θέλει μια πολωνική ομάδα. Α πάει στα κρύα. Περιμένει ενίσχυση, λέει, τη ομάδο. Έτσι. Στο volleyball κερδίσε με την κυφισιά. Λέει στο League Cup με καθαρό σκορ. Έστω δύσκολα. Εντάξει. Νίκο get bet. Όσον αφορά το φιλικό, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου λέει. Μασούρα, ρέαπτσου, καγκιμπού. Έτσι. Και ο λαραμπί, λέει. Θα μπορούσε να δώσει πιο πολλά από εκείνου. Το ξέρω. Ορίστε. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο το κόλλησε γίγαντας όλα. Πάνω Κυριακίδη. Ο Σουρλή με τον Μίτσο θα ήταν πιο μπροστά στην ιεραρχία από κούντε μπουχαλάκι. Πολύ πιθανό, όντω. Διότι ο Μίτσελ του γενικά του πιστεύει του νεαρού Έλληνε παίχτε. Γενικά του νεαρού. Είπαμε, αυτό ε, θέλει να δείξει κάτι, να βγάλει κάτι προ τα έξω, ότι το έκανε εκείνο, το ανακάλυψε. Είναι, είναι τέτοια φάση αυτό. Δεν το κάνει δηλαδή από αγάπη για την Ελλάδα. Και καλά κάνει και δεν το κάνει από αγάπη για την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Ποια Ελλάδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά για την ώρα. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει θα τα λέμε στα σχόλια. Ραντεβού αύριο με εκπομπή κλασική απογευματινή. Αλλά και post-game σχόλια. Δεύτερη εκπομπή για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα πλαίσια της Α1. Αυτά. Ευχαριστώ. Όλες και όλους ξανά, να είστε καλά, να περνάτε καλά, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!